ένα πολύ δύσκολο απόγευμα πέρασε ο Κεραυνός κόντρα στην Ομόνια, όπου επικράτησε ύστερα από ένα αγχωτικό παιχνίδι με 58-56. Η ομάδα του Στροβόλου, αν και είχε από νωρίς το προβάδισμα, δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και να δημιουργήσει μια διαφορά ασφαλείας. Οι παίκτες του Νικόλα Παπαδόπουλου έπαιξαν ψυχωμένα και έφτασε μια ανάσα από την έκπληξη της χρονιάς. Ο Κεραυνός ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, με σκληρή άμυνα που δεν επέτρεπε στην Ομόνια να σκοράρει για 5 ολόκληρα λεπτά. Σταδιακά η Ομόνια άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή της και να βρίσκει διαδρόμους προς το καλάθι του Κεραυνού, όμως η ομάδα του Στροβόλου διατηρούσε τη διαφορά γύρω στους 10 πόντους, φτάνοντας στο 18-9 του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κεραυνός έδειχνε να θέλει να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά, όμως οι παίκτες της Ομόνιας, ψυχωμένοι και με καλή εμφάνιση, δεν τους το επέτρεπαν. Η διαφορά έπαιζε μεταξύ των 5 και των 10 πόντων μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Νοακόνη να κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Πλήγμα για την ομάδα του κ. Παπαδόπουλου ήταν το τρίτο φάουλ που φορτώθηκε από νωρίς ο Μάνικατ και τελικά το ημίχρονο έκλεισε με 36-27. Ίδια εικόνα είχαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κεραυνός με τον Μασάμπα να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις μετά από καιρό και τον Ντόμιτς να εκμεταλλεύεται την υπεροχή του κάτω από τα καλάθια διατηρούσε το προβάδισμα. Η Ομόνια με τον Νοακόνη να συνεχίζει το καλό του παιχνίδι και τον Ρόμπινσον να βοηθά κάτω από τα καλάθια αλλά και από την περιφέρεια, δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να ξεφύγουν πέρα από τους 10 πόντους τη διαφορά. Η τελική αντεπίθεση των φιλοξενουμένων ξεκίνησε στα τελευταία λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου, όπου έφτασαν τη διαφορά στους 3 πόντους. Όμως ο Κεραυνός κατόρθωσε να ανοίξει ξανά στους 6 με 51-45. Η μάχη συνεχίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Ομόνια να φτάνει για πρώτη φορά τη διαφορά στους 2 πόντους περίπου 6 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, ενώ έφτασε και στον έναν λίγο αργότερα. Το άγχος κυριάρχησε και τις δύο πλευρές που είχαν αδιαδοχικές επιθέσεις, είτε με άστοχα σουτ είτε με λάθη. Κάπου εκεί είχαμε και την αποβολή του Ρόμπινσον, ο οποίος φέρεται πως είπε κάτι στους διαιτητές, αναγκάζοντας την Ομόνια να συνεχίσει χωρίς ψηλό σέντερ. Ο Κεραυνός, με μια εύστοχη βολή, έφερε τη διαφορά ξανά στους 2 και η Ομόνια στόχισε σε τρίποντο στην τελευταία της επίθεση. Έτσι λοιπόν, ο Κεραυνός παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ η Ομόνια εξακολουθεί να έχει μόλις μία νίκη στον αργητικό της, χάνοντας τα περισσότερα παιχνίδια σε λεπτομέρειες.